καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Μίχου και σε εσάς και τους ακροατές σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα κάνετε μία σύσκεψη από ό,τι καταλαβαίνω την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με σκοπό να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για τη σωτηρία της Ένωσης. Βοηθήστε μας λίγο. Υλοποιούμε μια παλιά μας απόφαση σαν συμβούλιο που είχαμε πάρει για κάποιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και στην κατεύθυνση στη ρότα να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το θέμα της Ένωσης να το δώσουμε στην κοινωνία, στους πολίτες, στους πολιτικούς και σε όσους τελικά εμπλέκονται γύρω από την οικονομία της περιοχής, τόσο του νομού όσο και ευρύτερα της Υπήρου. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρωτοβουλία μας αυτή είναι να ενημερωθούν οι πάντες που βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι περιμένουμε και από εδώ και πέρα τι μπορεί να και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το μοναστήρι να σωθεί όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Mm-hmm. Γι' αυτό και η σύσκεψη καλεί τους πάντες, καλεί την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Μακεδονίας, την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες Άρτας και Πρέβεζας, γιατί υπάρχει και το θέμα της Ετανάμ ενδιάμεσα, mm-hmm. Τους βουλευτές, το σεβασμιότατο και με συγχωρείτε που τον ξέχασα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τις αγροτικές οργανώσεις, τους κτηνοτρόφους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι άλλο δευτεροβάθμιο ή πρωτοβάθμιο όργανο υπάρχει στο νομό. Mm-hmm. Στην ουσία καλείται όλους τους φορείς, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι... Όλους τους φορείς. Και το θέμα της Ένωσης για μας ήταν και θα παραμείνει και πρέπει να παραμείνει εργαλείο ανάπτυξης στην περιοχή. Εργαλείο ανάπτυξης στην περιοχή που πραγματικά έπαιξε το ρόλο του όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και πρέπει να μοιραστεί η ευθύνη στους πάντες. Mm-hmm. Γιατί εάν καταρρεύσει και αυτό το τελευταίο οχυρό για την οικονομία μας, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί για τους αγρότες, για τους εργαζόμενους που είναι στον αριθμό κοντά στους 100 και για ολόκληρη την κοινωνία. Οπωσδήποτε όποιοι θα εμπλακούν από εδώ και πέρα με το θέμα της Ένωσης πρέπει να σπάσουν και αυγά, αλλά όχι στην κατεύθυνση το πώς οι αγρότες και οι εργαζόμενοι να χτυπηθούν απέναντίας. Για μας γίνεται αυτή η κατάσταση, για μας γίνεται αυτή η προσπάθεια για τους αγρότες, τους εργαζόμενους και πλατεία την κοινωνία. Για να στηρίξουν οι αγρότες, βέβαια. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο, κύριε Μίχου. Mm-hmm. Ένα σχέδιο που βλέπει μακρόπνοα και πώς θα βγει από το τούνελ το θέμα της Ένωσης Αγροτικών Συνδεσμών. Έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή Πιστωτών, όχι από τη Γενική Συνέλευση Πιστωτών, συγγνώμη, κατά 80% ότι αποδέχεται το σχέδιο, το κούρεμα 50% και με προοπτική η Ένωση να μείνει ανοιχτή. Αυτό ψήφισαν οι πιστωτές μας, αυτούς που είχε ματώσει κατά καιρούς η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών. Mm-hmm. Λοιπόν, βέβαια το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απόρριψε αυτό το σχέδιο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω την απόφαση, παρόλα που οι πάντες κρίνονται σήμερα. Και έχουμε προσφύγει στο εφετείο Ιωαννίνων, από ό,τι ξέρετε. Mm-hmm. Και τις 18 του μηνός είναι το εφετείο, δεν ξέρω αν θα γίνει στην βέβαια. Ουσία, άμα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με δικηγόρους ή με οτιδήποτε, θα είναι σε 5 μέρες. Ναι. Mm-hmm. Και είναι θέμα πλέον της πολιτείας και της κοινωνίας, των πολιτών, των πολιτικών και όσους εμπλέκονται από εδώ και πέρα στην υπόθεση της ντόπιας και ευρύτερης οικονομίας της Υπήρου. Γι' αυτό και θέλουμε να του δώσουμε τέτοια διάσταση και του δίνουμε διάσταση πολιτική και οικονομική για να μπουν όλοι μπροστά στις ευθύνες. Δεν μπορεί μια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που έχει τις προϋποθέσεις να παρέμβει σε μια σειρά προϊόντα
όπως καλαμπόκια, ελαιόλαδο, ελιές, γάλα, κρέατα, σούπερ μάρκετ, παροχή υπηρεσιών, να κλείσει και αυτή η μονάδα εδώ. Καταλαβαίνετε ότι η δεκαετία, αγαπητέ μου κύριε Μιχάλη, που έρχεται είναι τόσο δύσκολη, που ο λοιμός είναι πρώτο μπυλόν, θα μας χτυπήσει την πόρτα. Γι' αυτό καλά θα κάνουν όσοι μας ακούνε και όσοι είναι στη ρότα στο να κρατηθεί αυτό το εργαλείο να μείνει, να συμβάλλουν έτσι ώστε να μπούμε μπροστά, να οχυρώσουμε εν πάση περιπτώσει την περιοχή μας και το όνομά μας, τουλάχιστον οικονομικά, να μην πεινάσει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια Δοδόνη που άλλαξε ιδιοψηφιακό καθεστώς. Δεν τα βάνουμε για παράδειγμα με αυτούς που επένδυσαν, αλλά σε αυτούς που τη δώσαν, mm-hmm. και βλέπετε την κατάσταση πώς εξελίσσεται σήμερα. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει άρδιντα πράγματα. Mm-hmm. Φτάσαμε να μην πληρώνει ο κόσμος και λοιπά και λοιπά. Και βέβαια είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Γι' αυτό το, mm-hmm. το αστέρι, το πώς να το πω, που έλαμψε και τόσα χρόνια στο όνομά μας, πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχουν τα εργαλεία. Η πρωτοβουλία, αν θέλεις αγαπητέ μου φίλε, η δική μας και η δική μου προσωπικά, τις 4 μήνες που είχα διαχειριστική ευθύνη, πήρα όλες αυτές τις πρωτοβουλίες να ενταχθούμε στο νόμο. Πήραμε την προέγγιση από το δικαστήριο. Το σχέδιό μας περπάτησε, έγινε εκλογή των πιστωτών, Γενική Συνέλευση, ψήφισαν. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ας πάρουν τις αποφάσεις και τις ευθύνες. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μάλιστα. Καλό τους πάντες, όσοι έχουν άμεση σχέση και εμπλοκή, να συμβάλλουν έτσι να μείνει ανοιχτό αυτό το μοναστήρι. Είναι καλά για όλο τον κόσμο. Εργαζόμενους, αγρότες και την κοινωνία ολάκερη. Κύριε Γιώλη, θα γίνει η σύσκεψη, αυτή τη Δευτέρα λοιπόν στις 16 Σεπτεμβρίου το πρωί στις 11. Και είπατε ότι θέλουμε όλοι οι φορείς να είναι καλεσμένοι και φαντάζομαι ότι θα συμμετέχουν στη σύσκεψη. Από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις ή αυτά που μπορεί να ακουστούν, πώς μπορείτε να δράσετε με αυτά τα. Ποιες μπορεί να είναι οι δράσεις από εκεί πέρα, εφόσον είμαστε στην ουσία υπάρχει δικαστικός αγώνας για να υπάρχει κάποια απόφαση. Ναι, αφού η απόφαση οπωσδήποτε, εάν εγκριθεί το σχέδιο, από εκεί και πέρα, mm-hmm. το σχέδιο είναι το οξυγόνο μας, είναι ο πνεύμονας μας. Και όταν εφαρμοστεί, θα δείτε ότι δίνει προοπτικές να ζήσει και να μεγαλουργήσει. Αρκεί πρέπει να σπάσουν και εδώ κάποια αυγά, έτσι. Όχι όμως μόνιμα των εργαζόμενων ή των αγροτών, αλλά πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σοβαρές για όσους θα ασχοληθούν από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ήρθα να μείνω εσέ εδώ πέρα, κύριε Μίχο. Κάνω αυτή την προσπάθεια. Ρήγμα είχε ούτως ή άλλως λόγω των εξελίξεων και λόγω άλλων κατά καιρούς προβλημάτων που είχε η Ένωση, αλλά και λόγω των ημερών. Εγώ στην προσπάθειά μου το οδήγησα το καράβι μέσα στο ναυπηγείο. Από εδώ και πέρα αυτοί, αν θέλουν, το ξαναβγάζουν, το διορθώνουν, το βγάζουν στα πέλαγα, ή το χειρότερο που έχουν να κάνουν να το πάνε στην υψηκάμενο. Αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η απόφαση θα ληφθεί εκεί, στο δικαστήριο. Και ανεξάρτητα ότι θα γίνει. Στο εφετείο. Ανεξαρτήτως από τις αποφάσεις που μπορεί να πάρετε εσείς την επόμενη και Δευτέρα στην συνέλευση. Ναι. Και το εφετείο και τα πάντα δεν είναι κανένας ξεχωριστό κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Πρέπει και αυτοί να πάρουν τα μηνύματα, να δουν τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει να μην δούμε κόσμο να πεινάει στους δρόμους, να μην δούμε άστεγους, να μην δούμε ανθρώπους να μαζεύουν τροφή μέσα από τα σκουπίδια. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το εμπεδώσουν τώρα οι πάντες. Είναι η εποχή δύσκολη, δύσκολη καιρή. Εγώ είμαι μιας ηλικίας άνθρωπος και τρέμω στην προσπάθεια. Άλλο τώρα να φορέσεις πουκάμισο μπαλωμένο και άλλο να πεινάσεις. Γι' αυτό είπα ότι ο λοιμός είναι πρώτον πυλών.
Μάλιστα. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι ξεχωριστό κομμάτι ούτε δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και θα έχω την αίσθηση ότι το μήνυμα της κοινωνίας θα το πάρει. Και το δικό μου προσωπικά που είμαι άνθρωπος, βέβαια εγώ δεν έχω σπουδάσει οικονομικές ή πολιτικές επιστήμες ούτε δημόσιο δίκαιο, εγώ κτηνοτρόφος είμαι, αλλά σαν έτσι συμμετέχω και θέλω να συμβάλλω και είναι στοίχημα ζωής για εμένα και για πολλούς άλλους κτηνοτρόφους και αγρότες στο θέμα της ζωής και της παραπέρα πορείας της Ένωσης Αγροτικών Συνεδρισμών. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μέχο. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι το κάλεσμα είναι για την Δευτέρα στις 16 Φλεβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας. Στην Περιφέρεια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.